το Second London Hellenic Festival είναι για μένα μια πλατφόρμα η οποία θα φέρει όλους τους Έλληνες του Λονδίνου και τους Κυπρίους του Λονδίνου και της Αγγλίας μαζί, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να κάνουν μια συζήτηση, να δουν μια ταινία, να ακούσουν μουσική. Για μένα το Second London Hellenic Festival είναι μια ευκαιρία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες του Λονδίνου και όσους άλλους μπορούν να ταξιδέψουν την ημέρα εκείνη, να βρεθούν μαζί. Ενωθούν κάτω από μια πλατφόρμα πολιτιστική μεν. Με αφορμή πολιτιστικά γεγονότα, με αφορμή πολιτιστικά event. Μουσική, προβολή μιας ταινίας. Με σκοπό να βρεθούμε μαζί και να συζητήσουμε για θέματα που μας αφορούν. Που μας αφορούν χρόνια. Μας αφορούν χρόνια, μας αφορούν άμεσα. Και να δράσουμε πάνω σε αυτά. Και να μπορέσουμε να δράσουμε πάνω σε αυτά. Λοιπόν, για μένα νομίζω το φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία για Έλληνες και Κυπρίους που διαφορετικά δεν θα βρίσκονταν στον ίδιο χώρο να έρθουν όλοι μαζί, να συζητήσουν πράγματα που τους αφορούν, να ακούσουν εμπειρίες άλλων που ενδεχομένως να μην έχουν ζήσει ήδη, να μην έχουν ακούσει και όλοι μαζί να βρούμε μια κοινή αφετηρία για κάτι καινούργιο. Και να πούμε επίσης ότι είναι και μια συνέχεια. Δηλαδή είναι Second London Hellenic Festival, είναι μια συνέχεια την οποία μας δείξε το κοινό από πέρσι. Μετά από απέτηση του κοινού, σαφώς. Δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά είναι μια συνέχεια η οποία θα επιφέρει λίγο αυτή τη γεφύρωση που διώκουμε και συζητήσαμε πάρα πολύ πέρσι. Ναι. Δηλαδή τελικά τι ενώνει και τι χωρίζει τον Έλληνα του εξωτερικού με τον Έλληνα του εσωτερικού. Ωραία. Θα έχουμε ταινία, θα έχουμε συζήτηση με το κοινό και συζήτηση με το πάνελ, θα έχουμε μουσική. Θα έχουμε... Μουσική. Όχι, δεν λέμε λεπτομέρειε. Event, live συναυλία. Ωραία, πάμε live το έχουμε. Το πεις, ναι. Θα έχουμε πολύ ωραία ταινία, θα έχουμε μουσική. Πιστίκια, σουβλάκια, πίτσες. αυτό και τελειώσαμε, είμαστε okay. Θα έχουμε ταινία, θα έχουμε συζήτηση με το κοινό και με πάνελ, θα έχουμε live μουσική, ποτά και πολλά άλλα. Και τα προσδόκια τα οποία είμαστε σε αυτό. Πες μας ξένια, τι άλλο θα περιμένουμε, τι άλλο έχουμε να περιμένουμε από το φεστιβάλ. Αυτό είναι το, είναι προσδόκιο βασικά, το περιμένουμε, δεν ξέρουμε τι είναι και είναι αυτό το οποίο παίρνει και αυτόν τον ενθουσιασμό που και εμείς περιμένουμε και το κοινό πιστεύω. Τέλειο. Και πότε είναι? Και σας περιμένουμε στις 9 Οκτωβρίου στο Hellenic Festival. Κυριακή. 9 Οκτωβρίου. 2016. Hellenic Center. Hellenic Center. Και στο Hellenic Center. Πάμε άλλη μια το... Όχι, δεν ήταν. Πες το και σας περιμένουμε. Γιατί κάνουμε διορθώσεις ένα στον άλλο. Ότι θα έχει ένα κοινό το οποίο ενδεχομένως να είναι ανοιγμένο. Και πρέπει λίγο να ποντάρουμε. Αναμειγμένο με ουσίες μεταξύ του. Με όλα, με όλα. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Θα έχουμε μία πληρότητα, ας πούμε, και ενδεχομένως παιδική, πολιτιστική, η οποία θα επιφέρει ένα άλλο. Ο Δημήτρης έχει ξανανιώσει. Παιδιά, σοβαρά τώρα, εγώ έτσι θα έχει το στοιχείο της έκπληξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά. Σε μια κουβέντα, γιατί δεν θα υπάρχει πάντα αυτό. Ζητήσει. Δεν ξέρω. Και είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Πού πας, παιδιά, γιατί με κόβω. Δεν γίνεται χωρίς καφέ, συγγνώμη. Ναι, γιατί ήθελα και εγώ να το κάνω να πάω να το πιω και λέω. Είμαστε τόσο ενωμένοι που πίνουμε ο ένας τον καφέ του άλλου, παιδιά. Είμαι ο Γιάννης. Λοιπόν, πάμε. Είμαι ο Στέφανος. Είμαι η Ξένια. Είμαι ο Δημήτρης. Λοιπόν, και είναι καλά. Τι είπαμε ότι θέλουμε να...